Για πίτσα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε στο 2010 που η χώρα είχε πάρα πολλές επιλογές. Δεν είμαστε στο 2011 και στο 2012 που οι επιλογές ήταν λιγότερες αλλά υπήρχαν. Είμαστε στο 2024, στις 14 του Ιούλη του 2015 και πρέπει να πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις με βάση την ανάγκη και την κατάσταση της χώρας. Η δική μου η γνώμη είναι το εξής. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε η κυβέρνηση της αριστεράς να είναι μια παρένθεση στην ιστορία της Ευρώπης. Με τις πρωτοβουλίες και τις διαπραγματεύσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και με το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε στις σημερινές ανάγκες και της Ελλάδας και της Ευρώπης, αυτό πρέπει και μπορεί να αποφευθεί. Σε αυτή τη λογική συντασσόμαστε. Σαφέστατα υπάρχουν μέτρα μέσα στη συμφωνία τα οποία είναι μέτρα τα οποία επιβάλλανε ή αν θέλετε σπρώξανε οι δανειστές. Πήραν όλες τις διαδικασίες ενός οικονομικού πολέμου και στον πόλεμο κάνεις και επιθέσεις, κάνεις και λυγμούς, κάνεις και υποχωρήσεις. Κύριε Βίτσα, το θέμα όμως είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν συντάσσεστε όλοι στο κόμμα με αυτό που περιγράφετε. Δηλαδή έχουμε ήδη καταγράψει και το ξέρετε κι εσείς αντιδράσεις και περιμένουμε και τις εξελίξεις. Δηλαδή συζητείτε ένας ανασχηματισμός ή και άλλα σενάρια άλλης κυβέρνησης. Και θα είμαι ο τελευταίος να αμφισβητήσω το δικαίωμα που έχει ο καθένας να εκφράζει την άποψή του και να στέκεται πάνω στα ζητήματα. Θεωρώ εγώ όμως ότι αυτή τη στιγμή όλοι μας δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι στον καθρέφτη της προσωπικής μας ιστορίας ή της προσωπικής μας αντίληψης, αλλά μαζί με αυτό να σταθούμε απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας και στις ανάγκες της ιστορίας και της Ελλάδας και της Ευρώπης και της αριστεράς. Όποιος διαφωνεί, κύριε Βίτσα, κατά τη δική σας άποψη σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή πρέπει να παραιτηθεί. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω να πω. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και συλλογικά όργανα και συλλογικές διαδικασίες οι οποίες θα κρίνουν τέτοια ζητήματα όπως θα το κρίνει και ο καθένας ξεχωριστά. Προφανώς υπάρχει μια κινητικότητα. Περιμένουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, κύριε Βίτσα. Παρόλα αυτά, δώστε μας την εκτίμησή σας για τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, ποιες αποφάσεις κατά την άποψή σας πρέπει να πάρει ο Πρωθυπουργός. Συζητείτε ένα. Θα σας διακόψουμε, κύριε Βίτσα. Δυστυχώς θα σας διακόψουμε. Για τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, ζητούμε